Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην καθημερινή ζωντανή ενημερωτική εκπομπή Πρωινή Ανάγνωση. Τρίτη σήμερα 14 Νοεμβρίου και ας δούμε μαζί την επικαιρότητα της ημέρας. Την διανομή κοινωνικού μερίσματος ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τα 720 εκατομμύρια θα διανεμηθούν με τη μορφή έκτακτης ενίσχυσης σε 3,4 εκατομμύρια πολίτες με προτεραιότητα τους άνεργους. Τα κριτήρια που θα τεθούν είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακής κατάστασης, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας πως το μέρισμα θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Μέσα στην εβδομάδα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο προκειμένου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου να έχει πραγματοποιηθεί καταβολή στους δικαιούχους. Έντονα αντέδρασε αντιπολίτευση στο χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα ως τον Πρωθυπουργό των φόρων και τονίζει πως είναι εκείνος που έκανε τους φτωχούς φτωχότερους και τώρα παρουσιάζει ως δώρο στους συνταξιούχους την επιστροφή των εισφορών τους. Η φόφη γεννήματα από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός κοροϊδεύει τους πολίτες με αντίδωρα και με λάφυρα της σκληρής φορολογίας και πως εμφανίζει ως μέρισμα τις οφειλές του κράτους. Ο Σταύρος Θεοδωράκης από το Ποτάμι τόνισε ότι οι επιταγές μοιράζουν πολύ, αλλά αυτοί που ξεγελάστηκαν ήταν λίγοι. Στο Στρασβούργο μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για να πάρει μέρος στη συνέλευση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει σειρά επαφών όπως με τον πρόεδρο του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν νομοθετήσαμε πάντοτε όπως έτσι θα θέλαμε. Όπως θα θέλαμε ακριβώς, αυτό είπε ο πρόεδρος της Βουλής και όπως θα έπρεπε και έτσι όπως λέει το σύνταγμά μας και τα συντάγματα των δικών σας χωρών, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, μιλώντας στους διαπιστευμένους επικεφαλείς διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα που επισκέφθηκαν χθες το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα έχουμε και ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής μας για να δούμε αναλυτικά τι είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Να πάμε στην ατζέντα τώρα και στην δραστηριότητα την κοινοβουλευτική και την νομοθετική. Στις 10 λοιπόν το πρωί, ακριβώς μετά την εκπομπή μας, ξεκινάει στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και στο σύνολό του του σχεδίου νόμου που αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ρυθμίσεις παιχνίων και άλλες διατάξεις. Στις επιτροπές τώρα, στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, θα γίνει ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού της Βουλής από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κύριο Βίτσα και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κύριο Πιτσιόρλα για το θέμα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου Εκτέλεσης του Προπολογισμού του Κράτους θα συζητηθεί η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου που υποβάλλεται στη Βουλή σύμφωνα με τον κανονισμό του Συντάγματος και αφορά όλα τα στοιχεία του Ελεκτικού Συνεδρίου. Στην Εξεταστική Επιτροπή για τη Διερεύνηση Σκανδάλων στον χώρο της Υγείας από το 1997 μέχρι το 2014 που σήμερα θα συνεδριάσει, τα μέλη της θα εξετάσουν ένα νέο μάρτυρα. Στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Συλλογισμού του Κράτους θα συνεχιστεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, κύρωση του απολογισμού του κράτους οικονομικό έτος 2015 και κύρωση ισολογισμού οικονομικό έτος 2015. Και τέλος, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεχιστεί η συζήτηση και εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας, διαβίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας, ενδυνάμωση διαφάνειας και αξιοκρατίας, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτιοπλοεία, θέμα πολιτικού προσωπικού και συμπλήρωση διατάξεων για τηλεμενικά έργα. Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το νομοσχέδιο που ήρθε στην Ολομέλεια της Βουλής θα συνεχιστεί και σήμερα. Η αντιπαράθεση ανέβηκε φυσικά με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού που αφορά το κοινωνικό μέρισμα. Η μείωση του αριθμού των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με σκοπό τον περιορισμό του παράνομου τζόγου αλλά και τον εθισμό των παικτών προβλέπεται με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο άρχισε από χθες να συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Αρκετοί αγορητές αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκαν στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη διάθεση του κοινωνικού μερίσματος. Ηθικό σκάνδαλο χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος στις αποκαλύψεις των Paradise Papers, καταλογίζοντας κινησμό στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί για 30 χρόνια δεν κάνετε τίποτα για αυτούς τους παραδείσους? Γιατί για 30 χρόνια σε κανένα φορέα, διεθνής φορέα, δεν βάλατε αυτό το θέμα? Πού ήταν η θέση σας αφού καίγεστε για τις μεσαίες τάξεις για να αντιμετωπίσετε αυτό το σκάνδαλο, όχι το σκάνδαλο το ποινικό, το σκάνδαλο το ηθικό, ότι οι πλούσιοι μπορούν να τους εξαιρέσουμε με νόμιμο τρόπο?
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός ότι την ώρα που ο κύριος Τσακαλώτος παρουσίαζε το νομοσχέδιο, ο Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις για τη διάθεση του κοινωνικού μερίσματος. Ο Πρωθυπουργός να αδειάζει συνολικά το Εθνικό Κοινοβούλιο και να ενημερώνει τον ελληνικό λαό απευθείας, χωρίς το Κοινοβούλιο να ξέρει οτιδήποτε, αγνοώντας ακόμα και τη συνεδρίαση, μας οδηγεί σε άλλη λογική, άλλων εποχών, της κατευθείαν σχέσεως του ηγεμόνα με το λαό. Αυτά δεν είναι πράγματα που ανήκουν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της ευρωπαϊκής αντίληψης για τη δημοκρατία. Είναι λάθος, είναι βαρύτατο λάθος. Δεν θέλουμε να σας ξαφνιάσουμε, ξέρουμε ότι είσαστε πάρα πολύ μελητηροί, θα θέλετε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά από εκεί να πούμε ότι αλλάζουμε το πολίτευμα γιατί ο Πρωθυπουργός έκανε μια ανακοίνωση καθώς συζητάμε το νομοσχέδιο για τα παίγνια, ίσως εγώ ήμουνα πολύ ταπεινός, ίσως είναι λίγο παραπάνω από μικρή υπερβολή. Αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο κ. Τσακαλώτος εκτίμησε ότι θεσπίζει μια ισορροπία ανάμεσα σε πολύ αυστηρές διατάξεις, οι οποίες οθούν σε παράνομες πρακτικές, όπως συνέβη την περίοδο της πρωτοαπαγόρευσης στην Αμερική και σε πολύ χαλαρές που καλλιεργούν τον εθισμό. Προσπάθεια να επιβληθούν τάξη και κανόνες σε μια γκρίζα ζώνη με τους κατάλληλους εποπτικούς μηχανισμούς, τόνισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Παυλίδης. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Γεώργιος Γεωργαντάς, ζήτησε να θεσπιστούν ξεκάθαροι σκληροί κανόνες για τον παράνομο τζόγο και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το σύνολο του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και όχι μόνο για τα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Η Χαρά Κεφαλίδου από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θεσπίζει διατάξεις, τις οποίες είχε καταγγείλει ως αντιπολίτευση, παίρνοντας ένα νομοσχέδιο που αλλάζει το εγκεκριμένο business plan του ΟΠΑΠ. Η συνολική αντίθεση της Χρυσής Αυγής στο νομοσχέδιο, το οποίο όπως εκτίμησε εξυπηρετεί τις επενδυτικές ανάγκες του ΟΠΑΠ, εξέφρασε ο Ευάγγελος Καρακώστας. Την πλήρη απαγόρευση των τυχερών παιχνιδιών υποστήριξε ο εισηγητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αθανάσιος Βαρδαλής, και τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου και των τροπολογιών για το καζίνο της Πάρνηθας. Λιγότερα καταστήματα σημαίνει πιο εύκολος και αποτελεσματικότερος έλεγχος, εκτίμησε από την πλευρά του ο Δημήτρης Καμένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ζήτησε ο Μάριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρών, θεωρώντας πως η μείωση του αριθμού των παιχνιδομηχανών δεν θα περιορίσει τον παράνομο τζόγο. Ως μια θετική πρώτη κίνηση, χαρακτήρισε το συζητούμενο σχέδιο νόμου ο Γιώργος Σαμυράς από το Ποτάμι. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς, παρουσιάζοντας την τροπολογία για τη μείωση της φορολογίας επί της διαφήμισης στους τηλεοπτικούς σταθμούς, δήλωσε πως πρόκειται για μέτρο στήριξη των επιχειρήσεων που θα αδειοδοτηθούν. Επανέλαβε πως η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε άλλες χώρες για τη στήριξη του τύπου. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά τα προβλήματα του τύπου, τα οποία, ας είμαστε ειλικρινείς, προϋπήρχαν και της τεράστιας οικονομικής κρίσης. Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, τις επόμενες εβδομάδες, θα ανοίξουμε έναν συστηματικό και συμπαγή και διαυγή και ανοιχτό στη δημοσιότητα διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Στέφο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τα όσα ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς που είστε μαζί μας. Κύριε Στέφο, θα ήθελα πρώτα να δούμε σε κάρτες ακριβώς κάποια σημεία από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα χθες που αφορά το διάγγελμα για το πού θα δοθεί το κοινωνικό μέρισμα. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό. Έκτακτη λοιπόν οικονομική ενίσχυση 720 εκατομμύρια ευρώ σε 3,4 εκατομμύρια πολίτες. Βλέπουμε λοιπόν τα 315 εκατομμύρια θα δοθούν για την παράνομη παρακράτηση των εισφορών υγείας στους συνταξιούχους. 360 στη ΔΕΗ για να καλυφθεί το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφελίας, στην ουσία να μην ανέβει πάλι φέτος το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Να δούμε και την επόμενη κάρτα μας. Και για οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα 6.000 ευρώ ετησίως θα δοθεί ενίσχυση 900 ευρώ. Για ένα νοικοκυριό που αποτελείται από ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά για εισόδημα 4.500 ευρώ το χρόνο θα δοθεί 670 ευρώ. Και μονοπρόσωπα νοικοκυριά για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα 3.000 ευρώ, δίδεται ενίσχυση 450 ευρώ. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αυτά ανακοίνωσε, τα είπαμε τώρα τα βασικά στις κάρτες μας, κύριε Στέφο. Η αντιπολίτευση αντέδρασε άμεσα, τον κατηγόρησε ότι ουσιαστικά αυτά τα χρήματα η κυβέρνηση τα χρωστούσε στους φορολογούμενους και έτσι κι αλλιώς ήταν αναγκασμένη να τα δώσει πίσω. Τι απαντάτε από την πλευρά σας, τι απαντάει η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε,
Ένα πρώτο σχόλιο, το ήταν αναγκασμένοι, δεν το αντιλαμβάνομαι. Το λέει αντιπολίτευση, όχι εσείς. Προφανώς και δεν ήταν αναγκασμένοι. Εδώ έχουμε δύο δεδομένα. Μία οικονομική πολιτική, η οποία απέδωσε, εφαρμόστηκε. Έχει μία υπεραπόδοση με μορφή πλεονάσματος, το οποίο μετά και από την υπόσχεση που δόθηκε μήνες πριν, δίδεται στον ελληνικό λαό. Έχει τρία σχέλη. Το ένα σχέλος, κατά βάση, είναι αυτό το οποίο αποκαθιστά αδικίες προηγούμενων κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά τα 315 εκατομμύρια, τα οποία θα μοιραστούν, θα δοθούν σε ανθρώπους που παρανόμως από τις προηγούμενες κυβερνήσεις παρακρατήθηκαν. Το άλλο αφορά μια πολύ σημαντική πτυχή της κοινωνικής πολιτικής, έτσι όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε και την εφαρμόζουμε, δίδονται στη ΔΕΗ περίπου 360 εκατομμύρια, έτσι ώστε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας να απολαμβάνουν το αγαθό του ρεύματος στο σπίτι τους. Και το μεγαλύτερο ποσό, περίπου των 720 εκατομμυρίων, μοιράζεται σε ανθρώπους νέους, άνεργους, μονογονικές οικογένειες, οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Αν με ρωτήσετε, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, ναι, είστε ευχαριστημένος που μοιράζετε αυτό το πλεόνασμα, λύνετε προβλήματα? Προφανώς και δεν λύνουμε προβλήματα τα οποία είναι συσσωρευμένα δεκαετίες ολόκληρες. Προφανώς και δεν λύνουμε προβλήματα τα οποία τα λύνουμε σταδιακά, όπως αυτό της ανεργίας. Ωστόσο όμως, δεδομένου το ότι έχουμε ένα πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα, το μοιράζουμε σε αυτούς που εμείς εκτιμούμε και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας εκτιμά, εφόσον καλοπροαίρετα το σκέφτεται, ότι το έχουν ανάγκη. Ποιοι το έχουν ανάγκη? Αυτοί ακριβώς οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν ποσά από 200-300 ευρώ μέχρι 900 ευρώ. 900 ευρώ σε μια οικογένεια με δύο παιδιά, με εισοδήματα κάτω από 10.000, είναι ένα σημαντικό ποσό. Δεδομένου ότι αυτό δεν φορολογείται. Ωστόσο, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια. Βάλατε φόρους που ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα επιστρέφεται το 1,5 δις πίσω. Η κυβέρνηση, μάλλον η αντιπολίτευση, γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς έγινε με την ψήφιση του μνημονίου, το οποίο το ψήφισε η ίδια το καλοκαίρι του 2015. Το οποίο κατέθηκε στον ελληνικό λαό και ψηφίστηκε αυτή η κυβέρνηση Ζανέλ το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Γνωρίζει πολύ καλά ότι το μνημόνιο το οποίο ψηφίσαμε είχε μέτρα. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο δεν θέλει να παραδεχθεί, αδυνατεί να παραδεχθεί, και αδυνατεί γιατί πολιτικά είναι η μειοπική προσέγγιση της, είναι ότι η πολιτική οικονομική που εφαρμόζεται δεν έπεσε έξω από τη δική της. Έχει πιάσει τους στόχους της, έχει υπεραπόδοση και έρχεται η ελληνική κυβέρνηση και αυτή την υπεραπόδοση τη μοιράζει στο λαό. Πάντως, και μάλιστα χωρίς να έχει προβλήματα με τους ξένους όπως είχαμε πέρυσι. Όπως και με δικιά της προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία πέρυσι δημιούργησε προβλήματα στη διανομή του περσινού μερίσματος. Πάντως τώρα έρχεται αυτό που ακούσαμε, όλα αυτά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και πού θα καταναμηθεί το κοινωνικό μέρισμα. Έρχεται σε συνέχεια με όσα είχαμε ακούσει από τον κύριο Χουλιαράκη και τον κύριο Τσακαλώτο, που είχαν παραδεχτεί ότι όλο αυτό ήρθε από την υπερφορολόγηση των οικοκυριών και μάλιστα αυτό που ήταν και πολύ συνεπής, και θα το δούμε και να γίνεται και στο μέλλον αυτό. Οι συνεπείς πάλι φορολογικά θα επιβαρυνθούν περισσότερο φέτος, το 2018. Κοιτάξτε, μία αντίληψη είναι αυτή και συμφωνώ έτσι όπως τοποθετείτε ότι προφανώς οι συνεπείς, δεδομένου ότι αυτά τα οποία εισπράττουν, κερδίζουν, τα παρουσιάζουν όλα, φορολογούνται περισσότερο. Ένα ζήτημα το οποίο στην ουσία θα πρέπει να συζητήσουμε με βάση αυτή τη θεώρηση είναι τι και πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Τώρα, ότι είναι γεγονός ότι ναι, στην αντίληψη και στον πυρήνα της σκέψης αυτής της κυβέρνησης είναι ότι στη δεδομένη στιγμή, όχι ως πάγια πολιτική μας θέση και αντίληψη, στη δεδομένη στιγμή, πέρυσι, φέτος, ίσως του χρόνου λιγότερο, θα πρέπει οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα στα χρόνια της κρίσης, να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Ακούστε, πόσο ικανοποιημένοι μπορεί να είμαστε ως Έλληνες πολίτες, όταν ένας επιχειρηματίας, ο οποίος δουλεύει, απασχολεί εργαζόμενους, πληρώνει τους φόρους του, ζει πάρα πολύ καλά, μπορεί να φορολογείται λίγο παραπάνω για να μπορέσουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να έχουν κοινωνικά αγαθά. Όχι μόνο το μέρισμα, και στην υγεία. Και στα φάρμακα. Δεν ακούγεται δίκαιο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Στέφο. Δεν ακούγεται δίκαιο αυτό. Δηλαδή, ακούστε, είναι θέμα πολιτικής αντίληψης. Να είναι φορολογικά, εντάξει, και να φορολογούνται περισσότερο και να, στην ουσία να μην μπορούμε να πατάξουμε το φοροδιαφυγή. Δεν φορολογούνται μόνο. Μια κοινωνία. Όλοι οι Έλληνες πολίτες φορολογούνται. Οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί, που είναι ο κύριος όγκος των φορολογούμενων μέσα στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν μπορούν να αποκρύψουν τίποτα.
Υπάρχουν άνθρωποι που φοροδιαφεύγουν σε πολλούς τομείς των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι σε αυτά τα δύσκολα χρόνια να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Και αυτό το πετύχαμε σε έναν βαθμό, ξέρετε, όχι μόνο με τη μείωση ανεργίας κατά 7% μονάδας ή λίγο τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Το πετύχαμε και με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο αυτή τη στιγμή το καρπούνται περίπου 700.000 Έλληνες, ξέρετε, στο φάρμακο, στο ρεύμα, στο σπίτι, στο βοήθημα, το οικονομικό Μάλιστα. βοήθημα, στο ενίκιο. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία, αν δεν είχαμε παρέμβει, θα είχαμε μια εκρηκτική κοινωνία που θα δημιούργησε προβλήματα στο σύνολό της. Τώρα βλέπουμε την αντιπολίτευση και το λέω, επανέρχομαι στην αντιπολίτευση, γιατί χθες άμεσα στη συζήτηση που είχαμε για τα τυχερά παιχνίδια στην Ολομέλεια της Βουλής για τα φρουτάκια, οι τόνοι ανέβηκαν, οι βουλευτές που ήταν στη συζήτηση μίλησαν για το κοινωνικό μέρισμα και η αντιπολίτευση λέει ότι η ανακοίνωση του κοινωνικού μερίσματος έγινε εσπευμένα για δύο λόγους. Πρώτον, για να καλυφθεί η υψηλή συμμετοχή που υπήρξε στις εκλογές για το νέο φορέα της κεντροαριστεράς, ένα θέμα αυτό. Και δεύτερον, για να καλυφθεί η υπόθεση που αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα και θέματα που υπάρχουν με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, η μία τοποθέτηση αφορά την Νέα Δημοκρατία και η άλλη τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ναι. Έτσι κι αλλιώς το κοινωνικό μέρισμα, είτε σήμερα είτε σε 5 ή 10 μέρες, θα το είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί. Οπότε δεν συζητούμε ότι η χρονική στιγμή, στο κάτω-κάτω δικαίωμά του είναι να την επιλέξει, έχει σχέση με αυτά. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που είχαμε στην Δημοκρατική Συμπαράταξη, στο εγχείρημα αυτό, έχουμε ένα ποσοστό ανθρώπων, περίπου 200-210.000, οι οποίοι προσήλθαν να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα, το οποίο προκύπτει βεβαίως από τα στοιχεία τα οποία η Οργανωτική Επιτροπή δίνει και από πουθενά άλλου. Δεν λέω απολύτως τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι όντως προσήλθαν τόσοι. Μεταξύ των οποίων και ο κ. Τσουβλιάδης, κυρία Ξαφά. Γιατί το λέτε αυτό, αμφισβητείτε ότι ήταν 200.000. Όχι, το λέω ότι είναι το ποσοστό το οποίο προσήλθε, δίδεται από την Οργανωτική Επιτροπή. Δεν το αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλο. Και το λέω έτσι, χωρίς διάθεση καμίας χερεκακίας. Ναι, ναι. Γιατί πριν από κάμποσα χρόνια είχαμε ένα ποσοστό 1 εκατομμύριο, μετά 450.000, μετά με τον Βενιζέλο 260.000 και τώρα με 9 υποψηφίους έχουμε ένα ποσοστό 210.000. Το οποίο στην ουσία με αναγωγή είναι μικρό σε ό,τι αφορά το σύνολο των ανθρώπων που ψηφίζουν σε αυτή τη χώρα. Γιατί... Αλλά ναι. Δύο στοιχεία. Προσήλθαν μόνο άνθρωποι του δημοκρατικού χώρου, τη κεντροαριστερά εδώ. Όχι βέβαια, διότι έχουμε εξαιρετικά υπόλοιπους ανθρώπους που καμία σχέση δεν έχουν με την κεντροαριστερά που για να ψηφίσουν. Και ένα άλλο στοιχείο. Τα ηλικιακά δεδομένα είναι τέτοια που όχι μόνο τη Δημοκρατική Συμπαράταξη πρέπει να ανησυχούν, αλλά και τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο. Είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι προφανώς γαλουκήθηκαν μέσα στον χώρο του Πασόκου, γιατί κατά τη γνώμη μου η υπόθεση Πασόκου ήταν αυτό. Έτσι όπως αποδείχθηκε από τα ποσοστά. Βέβαια, θέλω να πω ότι είναι σημαντική η διαδικασία αυτή, ως δημοκρατική διαδικασία. Και για το κόμμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης θεωρούν ότι ήταν υψηλή συμμετοχή. Δηλαδή, είχαν ναι, μια πρόβλεψη στους 150.000 και έφτασαν στους 210.000. Ναι, δεν λέει όμως πολλά πράγματα όλο αυτό. Θα σας λέω ειλικρινά, ξέρω ανθρώπους που πήγαν να ψηφίσουν, που στις προηγούμενες φορές ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ και σε επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Σας μιλώ, διότι είμαι συνέχεια στην κοινωνία, συζητούμε τους ανθρώπους, μοιραζόμαστε τις αγωνίες τους για το εγχείρημα, για το πού θα πάει ο τόπος. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την πιθανότητα να συγκυβερνήσει ο νέος φορέας με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και αυτά τα θέματα, γιατί στο τεράστιο, σε ό,τι αφορά τον χρόνο προεκλογικό αγώνα που διεξήχθη, δεν ακούσαμε κάτι για πολιτικές που πρόκειται να εφαρμοστούν, για συμμαχίες που πρόκειται να γίνουν. Δεν ακούσαμε απολύτως τίποτα. Και ξέρετε ότι το εγχείρημα αυτό είχε τεράστια προβολή δημοσιογραφική όλο αυτό το διάστημα. Σας προβληματίζει, κύριε Στέφο, με συγχωρείτε, ότι πολλοί από αυτούς που πήγαν και ψήφισαν στους 200.000 μέσα μπορεί να είναι και οι ψηφοφόροι του κόμματος που απογοητεύτηκαν αυτή την τριετία. Είχαν απογοητευτεί πολύ πιο πριν με τις προηγούμενες διακυβερνήσεις και τώρα ίσως βλέπουν το να προσεγγίσουν αυτό το νέο πολιτικό φορέα. Σας προβληματίζει αυτό? Τα κόμματα είναι ανοιχτές λίμνες. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Ανοιχτές λίμνες. Είναι πολύ πιθανό άνθρωποι που στηρίξαν το εγχείρημα το δικό μας και το 2015 δύο φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει και στην πορεία, δεν εννοώ με την ψήφο τους αλλά με τη στάση τους, να έχουν αλλάξει γνώμη, να θεωρούν ότι
κάτι καινούργιο πρέπει να γεννηθεί, το οποίο θα αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στα δύο αυτά σχήματα. Υπάρχουν, αλλά το ποσοστό των ανθρώπων, αν αυτοί οι άνθρωποι είναι 2, 3, 5 ή 10.000 ή 30.000, δεν λέει πολλά πράγματα σε μια κοινωνία που ψηφίζει ένα ποσοστό 4-5 εκατομμύρια ανθρώπων. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο ερώτημα για τα εξοπλιστικά, προφανώς οι απαντήσεις δίνονται στη Βουλή. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, διότι η συζήτηση για το μέρισμα είναι σήμερα, αύριο. Ξέρετε, στην Ελλάδα όλα τα θαύματα δύο μέρες. Ό,τι έγινε με τις έφυλες ταυτότητες, ό,τι έγινε με τον Κουφοντίνα, δεν ασχολείται κανένας πια. Θα είμαστε πάλι στη Βουλή να συζητήσουμε τι ακριβώς γίνεται με τα εξοπλιστικά και τι ακριβώς λέμε εμείς. Να μείνουμε στο θέμα, γιατί θέλω να πάμε να δούμε μαζί τις επίκαιρες ερωτήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που διεξήχθη χθες. Είχε να κάνει και με το πόθεν έσχε στον δικαστό να απάντησε ο αρμόδιος υπουργός αυτό το θέμα και άλλα θέματα. Πάμε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε μαζί. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το πόθεν έσχε είναι και λάθος και έγκλημα. Η κυβέρνηση άμεσα θα εισηγηθεί νόμο για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, εμένοντας σταθερά στην πολιτική της για διαφάνεια και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αυτά τόνισε στη Βουλή ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αχαΐας Νικόλαου Νικολόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι οι νόμοι δεν ισχύουν για τους δικαστές, οι οποίοι, όπως πρόσθεσε, έχουν δικούς τους, κάνοντας λόγο για απονομή δικαιοσύνης δύο ταχυτήτων. Κάποιοι δικαστές θεωρούν τους εαυτούς τους πατρίκιους και παρότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι τυφλή, συμβαίνει να είναι μονόφθαλμη. Με πρωτοφανή στα χρονικά ταχύτητα οι δικαστικοί λειτουργοί κατάφεραν να εξασφαλίσουν προσωρινή διαταγή για να μην καταθέσουν δηλώσεις ποθενέσχεση. Στην δική τους υπόθεση, η ολομέλεια του ΣΤΕ κινήθηκε πραγματικά αστραπία, συνεδρίασε, έκρινε και καθαρόγραψε μια απόφαση που δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο τους δικαστικούς. Όποιος έχει μαχαίρι τρώει καρπούζι και όλοι οι άλλοι μένουν με τις φλούδες. Η πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ για την ηλεκτρονική δήλωση του ποθεν έσχες, κατά την άποψή μου ως απλού πολίτη και όχι ως υπουργού, είναι και τα δύο. Είναι και λάθος και έγκλημα. Είναι τεράστιο νομικό λάθος, όπως θα εκθέσω πολύ σύντομα στη Βουλή και στις αρμόδιες επιτροπές, όταν θα συζητηθεί ο νέος νόμος για την ηλεκτρονική υποβολή ποθεν έσχες. Ταυτόχρονα, είναι και μεγάλο έγκλημα. Έγκλημα κατά του κύρους της δικαιοσύνης. Επεξεργαζόμαστε ήδη και πολύ σύντομα θα καταθέσουμε στη Βουλή νέο νόμο που θα επιλύει όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Δεν θα υπάρξει ο παραμικρός συμβιβασμός σε θέματα καταπολέμησης διαφθοράς και επικράτησης απόλυτης κατά το δυνατόν διαφάνειας στο δημόσιο βίο. Με επίκαιρη ερώτησή του, ο βουλευτής Κιλκής της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος Γιωργαντάς αναφέρθηκε στο δεύτερο ΕΠΑΛ Κιλκής, επισημένοντας την επίγουσα, όπως υποστήριξε, ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών στα κτίρια του λόγω στατικής ανεπάρκειας μετά από τις περσινές σεισμικές δονήσεις. Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης ενημέρωσε το Σώμα ότι από το Δήμο Κιλκής έχει παραχωρηθεί χώρος για τη διενέργεια των εργαστηριακών μαθημάτων του συγκεκριμένου ΕΠΑΛ, μέχρι, όπως πρόσθεσε, αυτό να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΗ, το οποίο αναμένεται άμεσα να μετεγκατασταθεί σε νέο κτίριο. Για κτηριακό πρόβλημα των μηχανολογικών εργαστηρίων του ΕΠΑΛ Σιτίας, το οποίο χρήζει άμεσης αποκατάστασης λόγω μερικής καθίζησής τους, έκανε λόγο στην επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εμμανουήλ Σιντιχάκης, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης ανέφερε ότι για τα έργα σχολικής στέγης αρμόδιοι από τον νόμο είναι οι οικοί δήμοι. Πρόσθεσε όμως ότι μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, παρουσία εκπροσώπων της δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής διεύθυνσης, η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα ξεκινήσουν από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της έργα αποκατάστασης και συντήρησης των κτηριακών αυτών προβλημάτων. Κύριε Στέφο, πριν πάμε στο θέμα του κ. Παπαγγελόπουλου, θα ήθελα να αναφερθούμε στο Γιάννη Καψή που έφυγε χθες από τη ζωή. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο δημοσιογράφος, πολιτικός και πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Καψής, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1929 και σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, αφοσιώθηκε στη δημοσιογραφία με την οποία ασχολείται επαγγελματικά από 17 ετών. Στη δικτατορία φυλακίστηκε για τις ιδέες του, ενώ με την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 ανέλαβε διευθυντής εφημερίδας Τα Νέα. Ο Γιάννης Καψής υπήρξε και συνεργάτης διεθνών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, όπως και το αμερικανικό περιοδικό Time. Τον Απρίλιο του 82 ανέλαβε Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και το Σεπτέμβριο του 87 πήρε τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών έως και τον Ιούλιο του 89. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Δημοσία Δαπάνη.
Τη θλίψη του και την απώλεια και για την απώλεια του πολιτικού και δημοσιογράφου Γιάννη Καψή εξέφρασε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Ο Γιάννης Καψής, ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος και πολιτικός με μακρά και γόνιμη διαδρομή στα δημόσια πράγματα της χώρας, βλέπουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Βούτσης, έφυγε από τη ζωή χθες, σήμερα. Το πάθος του για την αλήθεια και τη δημοκρατία, η πολιτική και η κοινωνική του αγώνες αποτυπώθηκαν στη σημαντική διαδρομή του μέσα από τον προδιδακτορικό έθνος και τα μεταπολιτευτικά νέα. Η πολυετής θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών ανέδειξε ένα πλούσιο διπλωματικό έργο για την υπεράσπιση των εθνικών μας θεμάτων με συνθήκες και συμφωνίες που παραμένουν σε ισχύ έως και τις μέρες μας. Θέλω να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήριά μου στους οικείους του. Τώρα θα ήθελα να πάμε να δούμε αυτά που είπε ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Μεγάλο έγκλημα κατά του κύρους της δικαιοσύνης. Μόλις 605 δικαστές κατέθεσαν πόθεν έσχες, κύριε Στέφο. Κοιτάξτε, η τοποθέτηση του κύριου Παπαγγελόπουλου είναι πολύ σκληρή. Είναι όμως πολύ σκληρή γιατί ο ελληνικός λαός περιμένει από όλους την εφαρμογή των νόμων και της διαφάνειας. Δεν δικαιούνται κανένας πολίτης σε αυτή τη χώρα. Όσο ψηλά και αν βρίσκεται, όποια θέση και αν κατέχει, να μην συμβάλλει με τη στάση του, με τον τρόπο του, στο να κάνουμε την πολιτική ζωή, αλλά και τη ζωή γενικότερα, διαφανή. Χαιρετίζω την απόφαση του κ. Παπαγγελόπουλου να φέρει νόμο, με τον οποίο θα υποχρεούνται και οι δικαστές να δηλώνουν τα εισοδήματά τους ηλεκτρονικά. Δεν έχει κανείς να φοβηθεί τίποτα, δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς ξέρουμε όλοι τι εισπράττουμε, τι παίρνουμε με νόμιμο τρόπο. Τώρα, αν υπάρχουν άλλα ζητήματα πίσω από αυτό που θέλει κάποιος να τα αποκρύψει, δεν μπορεί αυτό να συμβεί, τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα και με αυτή την κυβέρνηση. Είχαμε αφήσει πριν ανοιχτό το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων με τη Σαουδική Αραβία και τα όσα ακούμε από την αντιπολίτευση σχετικά με τον κύριο Καμένο. Υπάρχει θέμα στον ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Καμένο? Ή ο υπουργός απλά στοχοποιείται από την αντιπολίτευση και αυτό είναι η ερμηνεία που δίνετε εσείς? Προφανώς και δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον κύριο Καμένο αυτή τη στιγμή. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Καμένος πράγματι βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής, τουλάχιστον από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τα άλλα κόμματα, θεωρώντας βεβαίως αυτή όχι τόσο πρόβλημα τη στάση και την πολιτική του πορεία μέσα στην κυβέρνηση, αλλά το γεγονός ότι συνεργάζεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θεωρούν ότι χτυπώ στον Καμένο μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία αξίζει να το παρακολουθήσουμε. Δεν πιστεύω έτσι, από ότι τουλάχιστον είμαι σε θέση να γνωρίζω και έχω παρακολουθήσει, ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, κανένα πρόβλημα μάλλον. Άλλωστε η πλευρά της Σαουδικής Αραβίας διέψευσε σημαντικά από τα επιχειρήματα που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία. Χθες υπήρξε και μια αρθογραφία επί του θέματος. Πολύ πλούσια σε ό,τι αφορά το που θα πάνε αυτά τα όπλα και τι σκοπούς εξυπηρετούν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Σε ό,τι αφορά όμως το κομμάτι της διαφάνειας και της πώλησης, είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πρέπει να έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής αυτό το θέμα για να ενημερωθεί όλο το σώμα, αλλά Φτάξτε, και ο κόσμος. Στην αρμόδια επιτροπή για πώληση, άρα χρήματα που θα παίρνει το κράτος. Στην Ολομέλεια θα συζητηθεί. Τώρα, το αν θα έρθει στη Βουλή, είναι κάτι το οποίο μπορεί ένα κόμμα να το φέρει. Ενδεχομένως μπορεί να το φέρει και να συζητηθεί. Δεν έχουμε να κρύψουμε απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Σε ένα άλλο θέμα τώρα που θα το βρούμε μπροστά μας και απασχολεί πολύ κόσμο, οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Τόσκας και ο κ. Κοντονής Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, έχουν δεσμευτεί ότι θα προστατευτούν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και θα ξεκινήσουν στα τέλη Νοέμβρη. Εσείς συμφωνείτε, πρέπει να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες αυτές? Κοιτάξτε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε συμφωνήσει στο πλαίσιο αυτής της μνημονιακής πολιτικής που εφαρμόζεται μια σειρά θεμάτων με τους δανειστές, με τους εταίρους. Ένα από αυτό είναι και η ηλεκτρονική πληστηριασμή. Αυτό το οποίο και διαστόματος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης έχει ακουστεί, του κυρίου Δραγασάκη, και πρόσφατα υπόθηκε, είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία με τις τράπεζες, έτσι ώστε σπίτια τα οποία κινδυνεύουν να βγουν σε πληστηριασμούς μέχρι 300.000 ευρώ Υψος τους, η πρώτη κατοικία, δεν πρόκειται να πειραχθούν. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Γιατί εγώ δεν φοβούμαι να με ρωτήσετε και να απαντήσω. Μου το ρωτάνε πάντα έτσι κι αλλιώς ότι τα συνθήματα κανένα πριν το 2015 ήταν συγκεκριμένα και αυτά τα συνθήματα άλλαξαν μετά. Πολλά άλλαξαν μετά.
Γι' αυτό και το 2015 Σεπτέμβριο πήγαμε σε εκλογές. Θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού αυτές τις αλλαγές σε έναν βαθμό. Υπάρχουν κατοικίες που πρέπει σε κάθε περίπτωση να προστατευτούν. Και αυτό είναι η πρώτη κατοικία και σε έναν βαθμό και η δεύτερη κατοικία, αν το ποσό είναι μέχρι 300 εκατομμύρια. Υπάρχουν όμως από την άλλη πλευρά περίπου 100 και πλέον δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμων δανείων προς τις τράπεζες, που εδώ πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μία αντιμετώπιση. Δηλαδή, σπίτια πολύ ακριβά, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων σπιτιών στην Ελλάδα, που ξεπερνάνε τις 500, 600, 700, το 1 εκατομμύριο, δεν μπορούν και δεν γίνεται να προστατευτούν, διότι κάποιος άλλος από το κοινωνικό σύνολο θα επιβαρυνθεί αυτή τη δαπάνη. Υπ' αυτή την έννοια, το θέμα το παρακολουθεί η κυβέρνηση και μέχρι στιγμής το έχει αντιμετωπίσει. Ωστόσο όμως, δεν βλέπω πιθανότητα οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί να σταματήσουν. Μάλιστα. Κύριε Στέφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στην πρωινή ανάγνωση. Έχουμε και περιορισμένο χρόνο, γιατί έχουμε και τα ρεπορτάζ που πρέπει να δείξουμε από το κοινοβουλευτικό έργο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Πάμε να δούμε τώρα, να είστε καλά. Χαιρετισμό απίθυνο ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, σε πρέσβεις κρατών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υποδεχόμενος τους επικεφαλείς των διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα, του ζήτησε να μεταφέρουν την ελληνική πραγματικότητα στις κυβερνήσεις των χωρών τους, προκειμένου να υπάρχει αλληλοβοήθεια. Πρέσβης από όλο τον κόσμο υποδέχθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης. Μεταξύ αυτών, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ισπανίας, του Ισραήλ, της Τουρκίας και άλλοι. Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο κύριος Βούτσης, αφού έκανε μια ιστορική αναδρομή για το ρόλο που έχει παίξει μέχρι τώρα το Ελληνικό Κοινοβούλιο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, αναφέρθηκε στα τελευταία χρόνια της κρίσης. Αυτά που ακούτε αυτά τα χρόνια για μνημόνια, για μνημονιακές δεσμεύσεις με τους διεθνείς παράγοντες και τους θεσμούς με βάση τους οποίους προχωράνε οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας, μόνο αν το δει κανείς στην πολιτική του ουσία, αντιλαμβάνεται το έλλειμμα, το θεσμικό δημοκρατικό έλλειμμα που παράγουν αυτού του τύπου οι συμφωνίες. Δεν είμαστε ευτυχείς που αναγκαστήκαμε με όλες τις κυβερνήσεις αυτά τα 8 χρόνια να υπερψηφίσουμε χωρίς να είμαστε σε πλήρη γνώση όλων των θεμάτων που έχουν αποφασιστεί, χωρίς να είμαστε σε θέση και να έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε κάτι από αυτά που έχουν συμφωνηθεί ή να προσθέσουμε κάτι και χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε επακριβώς τις συνέπειες στην κοινωνία από τα συμφωνηθέντα. Εργαζόμαστε έτσι ώστε μέσα στο 18, τον Αύγουστο του 18 τυπικά, να κλείσει αυτός ο κύκλος και θεσμικής δημοκρατικής υποβάθμισης των εργασιών του Κοινοβουλίου. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε για τα επόμενα βήματα των εργασιών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σε αυτή τη σύνοδο υπάρχουν κάποιες πολύ σοβαρές εκκρεμότητες, τις οποίες θα πρέπει μέσα από τη Βουλή να προωθήσουμε, όπως παραδείγματος χάρη την τρίτη και ενδεχομένως μια τελική αξιολόγηση για το οικονομικό πρόγραμμα της χώρας, έτσι ώστε να βγει η χώρα στις αγορές χωρίς μνημονιακή επιτήρηση. Επίσης, θα πρέπει να γίνει η έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης, έτσι ώστε η επόμενη Βουλή, δηλαδή η Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές του 19, να έχει δικαίωμα να είναι αναθεωρητική Βουλή και να αναθεωρηθεί το Ελληνικό Σύνταγμα. Εκ μέρους των πρέσβειων, τον πρόεδρο ευχαρίστησε για τη φιλοξενία ο αρχαιότερος διαπιστευμένος πρέσβης στην Ελλάδα, ο πρέσβης της Ρουμανίας. Νωρίτερα, οι πρέσβεις είχαν ξεναγηθεί στην έκθεση Μικρές Οδύσσειες, στην Ολομέλεια, καθώς και στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου. Αλλάζουμε κλίμα, περνάμε σε πολιτιστικό περιβάλλον και όχι μόνο. Θα περάσουμε στο Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και στα έργα του. Κοντά μας έχουμε την κυρία Νίκη Μαρονίτη, τη νέα Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό, επίκουρα καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστημίο. Καλή σας ημέρα, συγχαρητήρια κιόλας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Θα ήθελα να πάμε να δούμε την εκδήλωση που έγινε από το Ίδρυμα για το φεμινισμό και να συζητήσουμε και για αυτό την εκδήλωση και για το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Βεβαίως. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων υπό το γενικό τίτλο Ενιολογήσεις και Πρακτικές του Φεμινισμού, Μεταπολίτευση και Μετά, υποδέχθηκε ομιλία της κυρίας Μαρίας Ρεντετζή, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με θέμα «Επιστήμη και φύλο, μια περιπετειώδη σχέση».
Την περιπετειώδη σχέση της επιστήμης με το φύλο ανέπτυξε στην ομιλία της η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Μετσοβίου Μαρία Ρεντετζή, ξεκινώντας από μια αυτοβιογραφική εμπειρία. Πληρώναμε 10 χρόνια εμείς για το ενίκιο, για τους λογαριασμούς, για τα κοινόχρηστα που καθυστερούσαμε, αλλά ποτέ δεν χρωστούσαμε. Στις σελίδες του περιοδικού, στο οποίο αρθρογραφούσε η ομιλήτρια, ξεχωρίζει το άρθρο με τίτλο «Σεξισμός στην επιστήμη». Σκεφτόμασταν η κάθε μια τι θα φορέσουμε, πώς θα μοιάζουμε. Λες και ήταν μια συνάντηση με τον ερωτικό σύντροφο, η συνάντηση αυτή με τις συντρόφισσες εκείνες της εποχής, μια καταπληκτική εμπειρία. Η κυρία Ρετετζή είπε ότι την περίοδο 2007-2017 οι γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται στις επιστήμες. 10 χρόνια μετά, ίδιος οργανισμός, ίδια ακριβώς σημείωση, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποαντιπροσωπεύονται. Τέλος, η κυρία Ρετετζή ολοκλήρωσε την ομιλία της λέγοντας: δεν έχω μάθει τίποτα για τις γυναίκες. Αν κάτι γράφω είναι για τους άντρες στην επιστήμη και τα πιστεύω τους. Ουσιαστικά έγραφα για το πώς κάνει κανείς επιστήμη σε έναν έμφυλο κόσμο. Κυρία Μαρόνιτη, πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Επιστήμη και φύλο, μια περιπατειώδης σχέση. Μπορείτε μάλιστα να μας το έτσι εξηγήσετε, να καταλάβει και το κοινό. Ναι, το να θέμα. Πω καταρχήν ότι αυτή ήταν η δεύτερη στη σειρά εκδήλωση που κάναμε στο πλαίσιο της έκθεσης για τον φεμινισμό, της μεταπολίτευσης. Η πρώτη είχε να κάνει, ήταν από την επίκουρη καθηγήτρια κυρία Μαρία Παραδίση για τις έμφυλες διαστάσεις του χώρου της εργασίας στον ελληνικό κινηματογράφο. Η δεύτερη ήταν της κυρίας Ρετετζή. Και οι δύο αυτές εκδηλώσεις καταρχήν ανέδειξαν δύο πτυχές που δεν έχουν αρκετά μελετηθεί. Αλλά να μείνω στην τελευταία. Η κυρία Ρετετζή μας έδειξε, νομίζω, πάρα πολύ πιστικά πώς η κουλτούρα της επιστήμης στην Ευρώπη και στην Αμερική, και μάλιστα μέσα από ένα συγκριτικό πλαίσιο, είναι μια κατεξοχήν έμφυλη κουλτούρα, διαφορετική στον ευρωπαϊκό χώρο, διαφορετική στην Αμερική. Μας έδειξε επίσης πώς η πολιτική συνδιαλέγεται, βρίσκεται σε μια διαλεκτική σχέση με την πορεία, τη δυναμική της επιστήμης, και μας έδειξε επίσης ότι μια σειρά από ανισότητες εξακολουθούν να κυριαρχούν στον χώρο των λεγόμενων σκληρών φυσικών επιστημών. Μέχρι και σήμερα, δηλαδή. Μέχρι και σήμερα, αυτό. Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε να δούμε από εδώ και πέρα τώρα τι ετοιμάζεται από το Ίδρυμα, τι εκδηλώσεις έχουμε, ποιος ο προγραμματισμός για το υπόλοιπο μέχρι και το τέλος του χρόνου. Γιατί φαντάζομαι από το 18 πάμε σε νέο προγραμματισμό. Μάλιστα. Να πω ότι αυτές οι εκδηλώσεις για τον φεμινισμό κλείνουν με μία ημερίδα τη Δευτέρα 20 του μηνός, στον εκθεσιακό μας χώρο, τον καινούργιο, ο οποίος νομίζω ότι έτσι έχει αποκτήσει πλέον τη δική του ταυτότητα, με τίτλο «Ενοιολογήσεις και πρακτικές του φεμινισμού, μεταπολίτευση και μετά». Θα είναι μια ημερίδα, νομίζω, εξαιρετικά σημαντική, στην οποία θα συμμετέχουν και ερευνήτριες και θα λέγαμε ακτιβίστριες του φεμινιστικού χώρου, και θα συζητήσουμε γύρω και από ζητήματα θεωρητικά, αλλά και από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συλλογικότητες και τις διεκδικήσεις και πώς η θεωρία ακριβώς διαπλέκεται με την πράξη. Σας καλούμε να είστε στην Φυσικά, ημερίδα αυτή. Πάντα νομίζω είμαστε σε όλες τις δραστηριότητες ιδρύματος. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέχρι και το Δεκέμβρη του 2017, έχουμε μπροστά μας το μεγάλο συνέδριο με τίτλο «Τέχνη και Δημοκρατία», 7 με 9 Δεκεμβρίου, που θα γίνει στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έχουν ήδη λάβει χώρα προσυνεδριακές ημερίδες, διότι επιμένουμε σε αυτό το ανάπτυγμα και εκτός Αθήνας. Θεωρούμε ότι φυσικά ο πολιτισμός δεν πρέπει να εξαντλείται στην Αθήνα. Έγινε μια εξαιρετική ημερίδα στα Χανιά στις 30 Οκτωβρίου με τίτλο «Αρχιτεκτονική πόλη και δημοκρατία». Θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα στο Βόλο μια δεύτερη προσυνεδριακή με τίτλο «Νεωτερικότητα και βαρβαρότητα». Και μετά θα συναντηθούμε όλοι μαζί τρεις μέρες σε αυτό το συνέδριο που πιστεύω ότι θα αγγίξει μια σειρά από εξαιρετικά εμβληματικές θεματικές για τον τρόπο που η τέχνη και η δημοκρατία πορεύονται μέσα από την ιστορικότητά τους από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Κύριε Μαρονίτη, το κοινό, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτές τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος. Υπάρχει δηλαδή μια προσέλευση του κοινού στην έκθεση, σε ό,τι δραστηριότητες υπάρχουν, γίνονται υπάρχει, το Ίδρυμα. Καταρχήν να πω ότι η έκθεση, όπως πάντα κάνουμε, αποτελεί ένα μέρος όπου μπορούν να γίνονται και να δρομολογούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Άρα καταρχήν μας ενδιαφέρει ότι έχουμε ένα πολύ καλό κοινό που είναι οι μαθητές. Βέβαια.
Έχουμε επίσης τους καθηγητές που το συνοδεύουν. Και ξέρετε, οι μαθητές αφήνουν επίσης τις δικές τους αντιπώσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, άρα αποτελούν ένα κίνητρο για να μας επισκεφτούν και τα μέλη των οικογενειών. Έχουμε μια μεγάλη επισκεψιμότητα όμως και από φοιτητές, αλλά και από όλες τις γυναικείες οργανώσεις. Έχουν γίνει μια σειρά από ξεναγήσεις στην έκθεση για τον φεμινισμό. Νομίζω ότι οι εκδηλώσεις μας σε μεγάλο βαθμό έχουν απήχηση. Φυσικά μπορούμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη. Θα θέλαμε και τη δική σας συνδρομή σε αυτό, δηλαδή σε μια καμπάνια επικοινωνίας, γιατί το Ίδρυμα κάνει πολλές και καλές εκδηλώσεις. Και να πω επίσης ότι μέσα στο 18, που δεν είπα προηγουμένως, έχουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών την έκθεση για τα 180 χρόνια από την ίδρυσή του, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Περιστήλιο της Βουλής. Και έχουμε και τη συνεργασία, και γιατί είχαμε χθες τον κύριο Κότιο εδώ, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά, τις κοινοβουλευτικές υποτροφίες, που νομίζω είναι μια συνεργασία και με το Ίδρυμα της Βουλής για Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Βέβαια, γιατί αυτές ανήκουν, αν θέλετε, στον καταστατικό πυρήνα που έχει να κάνει με την πολιτική κοινοβουλευτική ιστορία και φυσικά βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση με το εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος, μέσα στο οποίο είναι οι πολιτικές μονογραφίες. Να πω εδώ πέρα, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία, ότι πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε τη μονογραφία του Ηλίου Ηλίου. Την έχει συγγράψει ο έγκριτος επιστήμονας κ. Ηλίας Νικολακόπουλος. Υπάρχουν φυσικά τα κοινοβουλευτικά τετράδια. Έχουμε δηλαδή, νομίζω, μια πολύ σημαντική, θα έλεγε κανείς, σειρά που αφορά στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία. Αν και εμείς εδώ πάντα επικοινωνούμε και λέμε ότι υπάρχουν και εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, θα ήθελα να μας πείτε λίγο πιο αναλυτικά για αυτό το κομμάτι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ότι μπορεί να έρθει στα γραφεία του Ιδρύματος και να πάρει, να αγοράσει οποιοδήποτε βιβλίο τον ενδιαφέρει που είναι μέσα στις εκδόσεις αυτές. Νομίζω έχουν αναρτηθεί και στο site. Έχουν αναρτηθεί στο site, βεβαίως. Μπορεί κανείς να τις δει. Ναι. Βεβαίως, μπορεί κανείς να τις δει. Υπάρχουν κάποιες από αυτές και σε ψηφιακή μορφή. Οπότε είναι σημαντικό ότι μπορεί να τις διαβάσει και εκεί, αν θέλει. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχουμε ένα πολύ μεγάλο ανάπτυγμα εκδόσεων, που δεν αγκαλιάζουν μόνο, θα έλεγε κανείς, αυστηρά τον τομέα της κοινοβουλευτικής πολιτικής ιστορίας, οι εκδόσεις μας εκτίθενται στον εκθεσιακό χώρο, μπορούν και από εκεί να αγοραστούν και μπορεί κανείς σίγουρα πάντως σε μια πρώτη ματιά να δει έναν κατάλογο από το δίκτυο. Υπάρχουν και κατάλογοι έντυποι που μπορεί να πάρει από τους χώρους του Ιδρύματος και πολύ σύντομα, με αφορμή μάλιστα και την παρουσίαση της μονογραφίας για τον Ηλίου, θα κάνουμε στην ίδια ίσως εκδήλωση και μια παρουσίαση ευρύτερη των εκδόσεών μας. Κυρία Μαρονέτη, στήριξη από τους βουλευτές έχετε, και ενώ εάν υπάρχει ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και η συμμετοχή τους βέβαια σε ό,τι κάνει το Ίδρυμα. Ναι, να πω ότι έχουμε, θέλουμε παραπάνω όμως, τη θέλουμε παραπάνω και λέμε, πιο εντατική αυτή τη στήριξη. Συνήθως αυτή πιστοποιείται, αν θέλετε, τις εκδηλώσεις εκείνες που έχουν να κάνουν με πολιτικά πρόσωπα ή πρόσωπα άξια τιμής, όπως τα λέμε, και ανήκουν σε ένα κύκλο εκδηλώσεων. Τους θέλουμε όμως και τις θέλουμε παρούσες και παρόντες σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Θέλουμε μεγαλύτερη υποστήριξη. Ωραία, θα τα ακούσουν, φαντάζομαι, από την πρωινή ανάγνωση. Ωραία, και βεβαίως, σιγά σιγά θα έρθουν και πιο κοντά. Ο πρόεδρος της Βουλής, ωστόσο, έχει πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες που αφορά το Ίδρυμα της Βουλής. Να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, να πω ότι ο πρόεδρος της Βουλής έχει υποστηρίξει θερμότατα το Ίδρυμα τα τελευταία χρόνια και είναι ένας βασικός στυλοβάτης, αν θέλετε, και εμπνευστής αυτού του πολιτιστικού αναπτύγματος του Ιδρύματος. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα. Αυτό συμφωνήσαμε έτσι χθες στην εναρκτήρια, αν θέλετε, συνάντησή μας και με το προσωπικό του Ιδρύματος. Θέλω να τονίσω ότι όλες μας οι δράσεις είναι προϊόν συλλογικό. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να έχουμε τη στήριξη φυσικά του Προέδρου, αλλά και των Επιτροπών που την είχαμε μέχρι τώρα, της Επιστημονικής και της Εκτελεστικής, και όλου του δυναμικού του Ιδρύματος. Πάντως, είναι πολύ σημαντικό ότι η Προεδρία της Βουλής δίνει μεγάλη έμφαση στο Ίδρυμα και στις δραστηριότητές του. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπάρχει πάντα και η κοινοβουλευτική διπλωματία, και το ρωτάω γιατί υπάρχει ενδεχόμενο στα σχέδιά σας ή συζητήσεις να συνεργαστούμε με άλλα κοινοβούλια στο κομμάτι το κοινοβουλευτικό-πολιτιστικό, να πω. Έχετε κάποιο τέτοιο σχεδιασμό? Ναι, ή έχουμε βλέψεις? Ένα σχεδιασμό. Υπήρχε, να σας πω, και στην ιστορία του Ιδρύματος επί της θητείας του κυρίου Χρυσού μια τέτοια σκέψη να φτιαχτεί ένα δίκτυο, αν θέλετε, των πολιτιστικών ιδρυμάτων και των κοινοβουλίων των ευρωπαϊκών. Θα το αναθερμάνουμε και θα το επαναπροσδιορίσουμε. Θεωρούμε ότι η διεθνής παρουσία είναι πολύ σημαντική. Επομένως, θα ανοίξουμε και κυρίως μέσα από την αναβάθμιση του site μας, την οποία θα προχωρήσουμε πολύ σύντομα, θα δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει αυτή η σχέση.
να αναπτυχθεί και να αποτελέσουμε έναν κόμβο, αν θέλετε, ενδεχομένως μακροπρόθεσμα, αυτής της συνάντησης των πολιτιστικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο των κοινοβουλίων. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να φύγουμε από το, επειδή θα σας εκμεταλλευτώ, επειδή είστε και επίκουρη καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε λίγο. Θα βλέπετε κι εσείς ένα θέμα που υπάρχει πια στη χώρα μας, ότι πολλοί φοιτητές, επειδή έρχεται στην επαφή, φαντάζομαι πάτε και φοιτητές έρχονται για να δουν τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Ναι, και θα το κανονίσουμε, αν θέλετε, να γίνει πιο εντατικά, δηλαδή να είναι ένα εναλλακτικό μάθημα, για να το πω διαφορετικά. Πολλοί φοιτητές, λοιπόν, φεύγουν από τη χώρα, γιατί αναζητούν είτε εργασία αφού έχουν τελειώσει τις σπουδές στο εξωτερικό ή να σπουδάσουν σε ξένα πανεπιστήμια. Αυτό μπορεί να αναχαιτιστεί, πιστεύετε? Δηλαδή μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος να μην μας φεύγουν τα παιδιά, αυτά τα υπέροχα μυαλά που έχουμε, γιατί διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ναι. Να σας πω, νομίζω ότι μπορεί να αναχαιτιστεί. Διαμορφώνονται ήδη κάποιες πολιτικές. Ίσως θέλει κανείς να πει, θα ήθελε κανείς να πει ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν πιο εντατικά. Πιστεύω παρά τα αυτά ότι έχουμε από την άλλη και ένα αντίστροφο κύμα, γιατί επιμένουμε, υπογραμμίζουμε, αν θέλετε, όχι τα αρνητικά, αλλά αυτά που βλέπουμε ως ζητήματα, και με μία έννοια έχουν και ένα αρνητικό πρόσημο. Υπάρχουν και τα θετικά, δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος από τα πανεπιστήμια έξω και ερευνητές, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και θέλουν να στηρίξουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Επομένως, νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να διατηρήσουμε όσο μπορούμε το δικό μας δυναμικό εδώ, αλλά επίσης και να υποδεχτούμε αυτό το δυναμικό που θέλει να γυρίσει. Και με αυτή την έννοια, νομίζω ότι η ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων και η συστηματοποίηση προγραμμάτων σπουδών, όπως θα γίνουν στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που ακολουθούν, θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να πω όμως αυτό που είπατε και να το υπογραμμίσω, ότι οι φοιτητές μας είτε σε προπτυχιακό επίπεδο με το σύστημα των Erasmus, είτε σε μεταπτυχιακό, πραγματικά διακρίνονται στο εξωτερικό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λέμε, γιατί τα θετικά πρέπει να τα λέμε. Και πρέπει να πούμε, και εσείς το ξέρετε καλύτερα, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των ελληνικών πανεπιστημίων. Ναι, και όχι μόνο, και τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης πολλές φορές, διότι και αυτήν τίνουμε μόνο να την κατακρίνουμε, αλλά είναι ένα επίπεδο συγκριτικά υψηλό. Και αυτό διαφαίνεται και με το ποσοστό των παιδιών που μετά από πολύ κόπο, μέσα από το σύστημα αυτό των πανελληνίων εξετάσεων, μπαίνουν στα ιδρύματα τα ανώτατα. Θα ήθελα να πάμε, δεν σας αποδεσμεύουμε ακόμα, θα ήθελα να πάμε να δούμε μαζί ένα άλλο θέμα. Με την αντιπρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, Κριστίν Μπέραλι, συναντήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης. Θέμα της συζήτησης, πέραν της συνεργασίας στο αστροπιστικό τομέα, ήταν το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, στο οποίο η κυρία Μπέραλι δήλωσε ότι ο οργανισμός είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στη χώρα μας. Ζήτημα που έρχεται από το μέλλον, χαρακτήρισε το μεταναστευτικό και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, συμπληρώνοντας ότι δεν θα λήξει εύκολα και πως θα χρειαστεί να εργαστούμε όλοι γι' αυτό. Θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως το μεταναστευτικό προσφυγικό απασχόλησαν τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης με την αντιπρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Κριστίν Μπέραλι. Η κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η μεγαλύτερη δυνατή ενθάρρυνση προς όλες τις πλευρές είναι κάτι για το οποίο πρέπει να εργαστούμε, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται από το μέλλον. We have a big admiration. Θαυμάζουμε πάρα πολύ τόσο τον ελληνικό πληθυσμό όσο και την ελληνική κυβέρνηση για την αλληλεγγύη που έχουν δείξει απέναντι στους μετανάστες και ελπίζουμε ότι και εμείς με την πείρα που διαθέτουμε από το έργο μας σε πάρα πολλές χώρες να μπορούμε να προσφέρουμε μια προστιθέμενη αξία και μια εταιρική συνεργασία και γενικότερη συνεργασία με τη χώρα σας, καθότι μπορούμε να προσφέρουμε και πιο εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα επανένωσης οικογενειών, σε θέματα ιατροδικαστικά, αγνοωμένων και κρατουμένων επίσης, και μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια. Την κυρία Μπέραλι, που βρίσκεται στην Αθήνα για να συμμετάσχει σε συνέδριο που πραγματοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών, συνόδευσαν στην Βουλή επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για την Ελλάδα, Σάρη Νήση, και ο σύμβουλος Παναγιώτης Ιωαννίδης. Παρούσα στη συνάντηση ήταν η τρίτη αντιπρόεδρος της Βουλής, Στασία Χριστοδουλοπούλου, και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, Σπύρος Θεοχαρόπουλος. Παρακολουθείτε πάντα την πρωινή ανάγνωση εδώ με την κυρία Νίκη Μαρονίτη, νέα Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και επίκουρη καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θέλω να πάμε να φύγουμε λίγο στον χρόνο, να πάμε στο 2018 και να μας πείτε τι ετοιμάζετε για την επόμενη χρονιά σε επίπεδο εκθέσεων. Ωραία, θα σας πω βέβαια κάποιες αρχικές σκέψεις ή αυτά που έχουν ήδη δρομολογηθεί.
Να πω απλώς ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό το βίντεο που είδαμε. Βεβαίως. Ότι και εμείς στο Ίδρυμα της Βουλής έχουμε ασχοληθεί συστηματικά με το μεταναστευτικό ζήτημα. Στην ιστορικότητά του και στη συγχρονία έχουν γίνει εκθέσεις. Έχει γίνει ένα συνέδριο σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα. Οι δρόμοι της επιβίωσης που έγινε σε συνεργασία με τους φωτορεπόρτερ νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και μετακινείται στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Και επίσης εκπονούμε και ένα ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ερευνών για την υποδοχή του ξένου στην Ελλάδα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Άρα είναι ένα εμβληματικό ζήτημα που μας απασχολεί εξαιρετικά. Τώρα, σε σχέση με το 18, να πω ότι από αυτά που έχουμε ήδη αποφασίσει και άρα προετοιμάζουμε είναι μια έκθεση για τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Mm-hmm. Είναι η έκθεση η οποία θα έρθει να φιλοξενηθεί αμέσως μετά το τελείωμα της έκθεσης για το φεμινισμό στον εκθεσιακό μας χώρο. Θα συνοδευτεί όπως πάντα με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα είναι με άξονα την έκθεση και με ένα σχέδιο που έχουμε σκεφτεί, μια πρόταση αν θέλετε πιο φρέσκια, δηλαδή μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και έχουμε εξαιρετικά διακριτά έτσι μέλη, θα μιλήσουν στα παιδιά, στα σχολεία δηλαδή που θα έρθουν να επισκεφτούν και θα ανοίξει ένας διάλογος γύρω από το πρόσωπο και την εποχή του Μανώλη Αναγνωστάκη. Επίσης να πω ότι μέσα στο 18 θα έχουμε τα πρώτα, αν θέλετε, αποτελέσματα αυτού του τετραετούς προγράμματος που αφορά τις επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλο που θα εκπονήσει το Ίδρυμα της Βουλής και μέσα σε αυτό θα είναι ένα αφιέρωμα για το απομνημόνευμα. Μέρος του προγράμματος εξάλλου να εκδοθούν σημαντικά απομνημονεύματα. Και επομένως θα εκδοθούν ελπίζουμε 2 τόμοι και θα κάνουμε και μια ημερίδα σε σχέση με το απομνημόνευμα. Έχουμε πλήρη εικόνα για το 17 και το 18. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στην πρωινή ανάγνωση. Και να πω άλλη μια φορά ότι θα θέλαμε τη συνδρομή σας στο πλαίσιο αυτό του ανοίγματος και της έντασης της επικοινωνιακής μας εμβέλειας. Καλή σας ημέρα. Πάμε στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Οι εγγυήτριες δυνάμεις αποδέχονται την παραχώρηση των επτανήσεων στην Ελλάδα. Τα θεμέλια για την τελική ευθεία μπήκαν στις 14 Νοεμβρίου του 1863 με την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου που παραχωρούσε τα επτάνησα στην Ελλάδα. 2 μέρες αργότερα, στις 16 του ίδιου μήνα, ο Γεώργιος ορκιζόταν βασιλιάς των Ελλήνων. Στις 29 Μαρτίου του 1864 ανακοινώθηκε η τελική συμφωνία. Τα νησιά παραχωρούνται στην Ελλάδα ως πρίκα στον Γεώργιο. Η συνθήκη περιείχε ταπεινωτικούς για την Ελλάδα όρους, υπαγορευμένους από την Αυστρία και την Αγγλία, που ακολουθούσαν φιλοτουρκική πολιτική. Ο Τρικούπης μέσα σε στενά όρια κατάφερε εντούτοις, όταν έφτασε στο Λονδίνο, να βελτιώσει όσο ήταν δυνατόν τους ατιμωτικούς όρους. Οι ελληνικές βουλευτικές εκλογές του 1920 διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων, αρχικά προκηρύχθηκαν για τις 25 Οκτωβρίου του 1920. 13 όμως ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους πέθανε ευνίδια ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Τελικά οι εκλογές διεξήχθησαν τον Νοέμβριο και ουσιαστικά ανάμεσα σε δύο παρατάξεις για πρώτη φορά στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία. Από τις εκλογές αυτές νικητής αναδείχθηκε η Ενωμένη Αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που πριν λίγους μήνες η Βουλή τον είχε ανακηρύξει άξιον της Ελλάδος ευεργέτην και σωτήραν της πατρίδος, δεν εκλέχθηκε ούτε βουλευτής. 3 μέρες αργότερα παραιτείται από την πολιτική και εγκαταλείπει την Ελλάδα. Αρχίζουν στο Πολυτεχνείο γενικές συνελεύσεις των φοιτητών. Στο προάβλιο εκατοντάδες φοιτητές φωνάζουν αντιδικτατορικά συνθήματα, αποφασίζουν αποχή από τα μαθήματα και ξεκινούν διαδηλώσεις εναντίον του βάναυσου στρατιωτικού καθεστώτος. Οι φοιτητές που αυτοαποκαλούνται ελεύθεροι πολιορκημένοι οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο της σχολής επί της οδού Πατησίων και ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου με το χαρακτηριστικό. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Η αστυνομία περικυκλώνει το κτίριο, οι φοιτητές που μετήχαν στην παμφιτητική συγκέντρωση αστυνομική μεταβαίνουν εκεί. Το βράδυ συγκροτείται η πρώτη συντονιστική επιτροπή και οργανώνει την κατάληψη, η οποία κλιμακώθηκε σε αντιχουντική εξέγερση, καταλήγοντας σε αιματοχυσία το πρωί της 17ης Νοεμβρίου.
Πρωινή ανάγνωση παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβισιώτη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Είχαμε προγραμματίσει να σας έχουμε περισσότερο στην εκπομπή. Πάντα υπάρχουν απρόοπτα βέβαια γεγονότα. Όσο η χρόνο ζωή έχουμε, είναι γεμάτη απρόοπτα. Έτσι ακριβώς. Όσο έχουμε χρόνο, φυσικά θα συζητήσουμε και θέλω να πάμε στο κοινωνικό μέρισμα που ακούσαμε χθες στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Η Νέα Δημοκρατία είναι της άποψης ότι κακώς δίδεται το κοινωνικό μέρισμα αυτό. Δηλαδή, αφού έχουμε πλεόνασμα και προβλέπεται από τη συμφωνία, γιατί να μην δοθεί και είμαστε και OK με τους δανειστές, να μην δοθεί σε όσους το έχουν ανάγκη. Κοιτάξτε, ενάντια στο πλεόνασμα δεν είμαστε. Πολλοί διαβάζουν τη στάση μας σε σχέση με τα περσινά. Πέρυσι είπαμε ότι όντως ελάτε σε συμφωνία με τους δανειστές και δώστε μετά το πλεόνασμα. Mm-hmm. Πέρυσι δόθηκε το πλεόνασμα χωρίς συμφωνία με τους δανειστές, με αποτέλεσμα να έρθει εκείνη η επιστολή του κυρίου Τσακαλώτου προς τους δανειστές που ζητούσε ουσιαστικά συγγνώμη. Φέτος τι είπαμε. Φέτος λέμε πολύ απλά ότι ξέρετε το πλεόνασμα, το πλεόνασμα αυτό είναι ένα ματωμένο πλεόνασμα. Ματωμένο πλεόνασμα γιατί προέρχεται από μια άκρατη υπερφορολόγηση. Φέτος προβλεπόταν από τη συμφωνία να έχουμε 1,75% πλεόνασμα του ΑΕΠ και έχουμε τελικά 2,8%. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Το 1,9 δις, αυτά σχεδόν τα 2 δις, τα οποία σήμερα σημειώνει η ελληνική οικονομία ως πλεόνασμα, δεν είναι αποτέλεσμα καμίας επιτυχίας. Είναι αποτέλεσμα μίας υπερφορολόγησης. Διότι η επιτυχία θα ήταν να έχουμε ξεπεράσει τους στόχους που είχαν θέσει από την αρχή της χρονιάς στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με στόχο να έχουμε 2,8% του ΑΕΠ, κατέβηκε ο στόχος στο 1,6%, και νομίζω ότι θα κλείσει στο 1,3-1,2. Δεν είναι. Η εκτίμηση τώρα είναι ότι είναι στο 1,3-1,2, μπορεί να φτάσει στο 1,4. Πάντως σίγουρα έχουμε περάσει κάτω από τον πύχη της ανάπτυξης που η ίδια η κυβέρνηση είχε θέσει στον εαυτό της. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βαρβισιώτη, τι θα κάνει, θα το ψηφίσει, θα το καταψηφίσει το μέρισμα. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε λιγάκι αυτά για να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω από αυτό το πλεόνασμα. Το πλεόνασμα αυτό λοιπόν τι έρχεται. Έρχεται ως αποτέλεσμα καινούριο φόρο που επιβλήθηκαν το 2017, 2,7 δις. Μοιράζουμε 1,4 αλλά έχουμε επιβάλει φόρους 2,7. Ποιοι είναι αυτοί οι φόροι? Είναι οι αυξήσεις στο ΦΠΑ, είναι οι αυξήσεις στα καύσιμα, οι αυξήσεις στον καφέ, οι αυξήσεις, η μείωση του επιδόματος στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε, ξέρεις, αυτοί που πληρώσανε παραπάνω θα έπρεπε να πάρουν πίσω κάτι. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε μια πρόταση η οποία είχε ένα διπλό χαρακτήρα. Ανακούφιση αυτών που έχουν υπερφορολογηθεί της μεσαίας τάξης, αυτούς που παραδέχτηκε ο Κουλιαράκης και χθες ο κύριος Τσακαλώτος ότι τους ξεζουμίσαμε, τους αδικήσαμε, τους συνεπισφορολογούμενους, αυτούς οι οποίοι τους έχουμε διαλύσει τη μεσαία τάξη και μάλιστα ο κύριος Χουλιαράκης μας είπε ότι ήταν και το ιδεολογικό πρόσημο της πολιτικής αυτής, άρα να μην πληρώσουν την τελευταία δόση του έμφυα. Και το δεύτερο που είπαμε είναι να δοθούν αυτούς που πραγματικά έχουν πλήττονται από την κρίση, που είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Δίνει η κυβέρνηση ένα μπουναμά, θα τον εξετάσουμε. Πάντως σίγουρα. Δεν έχετε ακόμα εικόνα, θα ψηφίσετε, θα καταψηφίσετε. Γι' αυτό σίγουρα θα είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Ναι. Σε μία λογική η οποία λέει ότι ξέρετε, θα τα παίρνω από τη μία τσέπη και θα σου παίρνω 10 από την τσέπη και θα σου δίνω ένα πίσω. Γιατί αυτή η λογική του έκτακτου επιδόματος δεν νομίζω ότι είναι μία λογική η οποία αξιοποιεί αυτά τα χρήματα προς όφελος, αν θέλετε, της συνολικότερης οικονομικής ανάταξης. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Το πλεόνασμα, έτσι όπως θα μοιραστεί, θα έχει δύο σκέλη. Κάποιο μπουναμά σε οικογένειες ανάμενα με ισοδοματικά κριτήρια, έτσι όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και θα έχει και άλλους δύο. Πρώτα απ' όλα, θα δοθεί πίσω σε κάποιους ασφαλισμένους, κάτι το οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι πρέπει να δοθεί. Και δεύτερον, δίνεται και μία έκτακτη επιχορήγηση στη ΔΕΗ, η οποία με την πολιτική που έχει ασκηθεί τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά πάει να πέσει έξω. Μην ξεχνάτε ότι περνάμε μία περίοδο όπου το πετρέλαιο είναι πάρα πολύ φθηνό. Είναι στα μισά από ό,τι ήταν την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο Σαμαρά. 100 δολάρια το βαρέλι τότε, 50 δολάρια το βαρέλι σήμερα.
Το μισό πετρέλαιο της χώρας, το μισό ρεύμα της χώρας φτιάχνεται από πετρέλαιο, για να μην γελιόμαστε. Πάντως, είναι δίκαιος, όπως μας τα λέτε και τα περιγράφετε πολύ σωστά, είναι δίκαιος ο καταμερισμός που γίνεται και για, για τους ανθρώπους που έχουν επιστροφή από, από την υγεία, από κατακρατήσεις της υγείας και από το, όσον αφορά τη ΔΕΗ, για να μην αυξηθούν τα τιμολόγια, ειδικά για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει, τα τιμολόγια ούτως ή αλλιώς θα πρέπει να έχουν μειωθεί. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι με τις τιμές του πετρελαίου, με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και με την ορίμανση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα έπρεπε ήδη να έχει μειωθεί το ρεύμα και να μην βρίσκεται σε πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλα ύψη. Άλλωστε, έχει στο ρεύμα έχει επιβληθεί αυξημένος ήδη ΦΠΑ και έχουν αυξηθεί τα ανταποδοτικά τέλη στον ΑΔΜΙΕ, ακριβώς για να μην κατέρευε το σύστημα. Ήδη έχουμε φάει τις αυξήσεις στο κεφάλι. Αν, κύριε Βαρισιώτη, η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή έρθει στην κυβέρνηση και έχουμε και εκεί καλά οικονομικά στοιχεία και υπάρχει ένα πλεόνασμα που πρέπει να διαχειριστεί, δεν θα δώσει κοινωνικό μέρισμα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι θα υπάρξει επιστροφή έμφυα του συνεπή και ΦΑΠΑΞ. Ναι, μου το είπατε. Αλλά, άρα σημαίνει ότι θα πρέπει και εσείς κάποια στιγμή, όταν θα βρεθείτε στην κυβέρνηση, να επιστρέψετε πίσω. Να το κάναμε ήδη χωρίς να έχει προβλεφθεί από καμία διεθνή συμφωνία, ήδη το 2014, που υλοποιήσαμε μέρος της απόφασης που έλεγε επιστροφή στους ενστόλους των αναδρομικών. Αυτό το οποίο έχει ξεχάσει ο κ. Καμένος, ο οποίος είχε μπει με αυτή τη σημαία στη Βουλή και είχε μπει και σε αυτή την κυβέρνηση και είχε υποσχεθεί σε όλους τους τόνους προς τους Έλληνες αξιωματικούς ότι, ξέρετε, θα υλοποιήσω τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν έδωσε το άλλο 50% το οποίο είναι ακόμα οφειλόμενο. Μάλιστα. Δεν έφτιαξε τη ρήτρα αξιωμάχου σε σχέση με το νέο τους μισθολόγιο. Και από ό,τι φαίνεται, από την 1η-1η του 2018 πάμε και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που είναι πραγματικά ένα τσεκούρωμα των αμοιβών όλων των εστόλων, αστυνομικών, στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών κτλ. Πάρα πολύ μεγάλο. Κύριε Βαρτσιώτη, έχουμε λίγο χρόνο, όπως σας είπαμε και νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας όμως στην πρωινή ανάγνωση και συζητήσαμε έστω αυτό το σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το κοινωνικό μέρισμα και όσο ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό χθες. Εμείς να παραδώσουμε τη σκητάλη στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τα φρουτάκια, τα τυχερά παιχνίδια. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.